Από τον Νοέμβριο του 19 η διπλωματού είχε ξαναγεί όπως η πλειοψηφία των εργαζομένων στον τουρισμό είναι χωρίς δουλειά. Με το τέλος της τουριστικής σεζόν η χαμηλόμισθη ξεναγεί υπάγονται στην τρίμηνη επιδότηση του ΑΕΔ, το οποίο καταβάλλεται βέβαια, η οποία καταβάλλεται αφού κατατεθούν τα ένσημα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, επειδή τα ένσημα αυτά δεν είναι μηχανογραφημένα, αλλά καταμετρούνται όπως από έναν μόλις υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο κατάστημα συντάγματος, η καταμέτρηση καθυστέρησε με αποτέλεσμα το βοήθημα του έτους του 19, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες καταβάλλεται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, θα καταβληθεί τον Ιούνιο του 20, σε αρκετούς δε μόλις εδώ τον Οκτώβριο. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τον πρώτο εκκλεισμό τον Μάρτιο έως Απρίλιο του 20, καταβλήθηκε η αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ, που δεν συνεδρευόταν από ένσημα, όπως και στους υπόλοιπους εργαζόμενους βέβαια. Επιπλέον, μια σειρά από μέτρα και ρυθμίσεις κατά την περσινή τουριστική περίοδο κατέστησαν αδύνατη τη δημιουργία ομάδων ξαναγήσεων. Αυτά τα μέτρα που απαγόρευαν πάνω από 35 άτομα, 17 σε αγωγικούς χώρους, 9 σε μουσεία και τελικά από τον Οκτώβριο υπήρξε απαγόρευση ομαδικών ξεναγήσεων. Με αποτέλεσμα οι διπλωματούχοι ξεναγοί να μην μπορέσουν να εργαστούν. Το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μαζί με καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον πολιτισμό έλαβαν για κάθε μήνα 534 ευρώ αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και 50 ένσημα τα οποία απαιτούνται ως ελάχιστο για την περίθαλψη ασφαλιστική κάλυψη του 2021. Έτσι, οι διπλωματούχοι ξεναγοί, αν και ανήκουν σε πληττόμενες από την πανδημία ομάδες εργαζομένων, έλαβαν για όλο το 2020 το πενιχρό ποσό των 1.868 ευρώ. Ενώ η απειδέλτα για τα ένσημα των εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες για τους ίδιους οικογένειές τους, δεν έχει ακόμα διασφαλιστεί η ασφαλιστή τους κάλυψη για το 2021. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, αν κατατεθεί άμεσα το Υπουργείο Εργασίας η απειδέλτα των 50 ενσήμων προκειμένου να υπάρξει πλήρης κάλυψη ασφαλιστική, να κατευθυνθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες του 2020, κατά τους οποίους δεν εργάστηκαν ούτε έλαβαν άλλη οικονομική ενίσχυση. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Να ανασταλούν για όλους οι πληρωμές προς το δημόσιο της Τράπεζας για Ρεύμα Νερό Τηλεπικοινωνίες, που κόβεται τώρα σε πολύ κόσμο. Να στελεχωθεί το τμήμα ξεναγών του ΕΦΚΑ ώστε να μηχανοποιηθούν τα ένσημα και βέβαια να τηρηθούν όλα εκείνα τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες εργασίας που δεν θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Κατσότη. Κύριε Κατσότη, βρισκόμαστε πλέον εν μέσω του τρίτου κύματος της πανδημίας και θέλω να πιστεύω ότι με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι προχωράνε όλο με επιταχυνόμενο ρυθμό, η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να επανέρχεται σε κάποιο είδους κανονικότητα μέσα στους επόμενους μήνες. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι η οικονομία θα συνεχίσει να έχει ανάγκη τη στήριξη του κράτους για αρκετό καιρό ακόμα, αφού ορισμένοι κλάδοι πλήγησαν πραγματικά βάναυσα από τον περιορισμό της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει και υλοποιήσει το μεγαλύτερο και μαζικότερο πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων και ανέργων των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ που κάλυψαν περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους τόσο σε οριζόντια όσο και σε στοχευμένα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για απευθεία στήριξη μισθών, 1,5 δισεκατομμύριο για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ενώ έχει δαπανηθεί και άλλο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέσω διαφόρων δράσεων όπως επιδόματα ανεργίας. Και όλα αυτά παρά τους ισχυρούς περιορισμούς που επιβάλλει το υψηλό δημοσιονομικό χρέος της χώρας. Ένας από τους κλάδους που επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό είναι και ο τουρισμός. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει ήδη κατευθυνθεί ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων του τουριστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, για ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα μέτρα που έχουν ληφθεί, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου έχει δοθεί η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ το μήνα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 σε κατηγορίες εργαζομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως είναι η ξεναγή που αναφέρεται στην ερώτησή σας, η τουριστική συνοδή, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες κατά την τουριστική περίοδο του 2019 και δεν επαναπροσλήφθηκαν
κατά την τουριστική περίοδο του 2020, καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλήμματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Μάρτιο του 20 και δεν επαναπροσλήφθηκαν την επόμενη περίοδο. Όπως αναφέρετε και εσείς στο κείμενο της ερώτησής σας, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 20 προβλέφθηκε χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ το μήνα σε ξεναγούς που είναι υπόχρεοι ασφαλιστικών καταφορών εισφορών στον ΕΦΚΑ, καθώς και για πρόσωπα που αποφύτησαν εντός του 19 από τις διετούς φοίτησης σχολές ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ιδιότητα. Επίσης, ως προς την ασφαλιστική ικανότητα, θα ήθελα να τονίσω ότι το Υπουργείο Εργασίας προέβη σε μια κομβική σημασία επιλογή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία. Έτσι, δεν είναι απαραίτητα ούτε τα 50 ευρώ για το 2020 για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Με το μέτρο αυτό, κανένας πολίτης δεν μένει ακάλυπτος και εξασφαλίζεται η πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους. Με τη ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση δείχνει έμπρακτα ότι έχει πλήρη αντίληψη των συνδικών της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας και αποδεικνύει πως στέκεται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Αντιλαμβανόμαστε σε τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού αυτής, δεν αδιαφορούμε και ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά, όπως και οφείλουμε άλλωστε. Τα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης όμως δεν σταματούν εδώ. Όπως σημείωσα και προηγουμένως, συνεχίζουμε σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, η οποία θέλω να ελπίζω ότι είναι και κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Και τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Οι απαντήσεις που δώσατε γενικές και αόριστες, όπως συνηθίζεται άλλωστε, όχι μόνο από εσάς, αλλά από όλους τους υπουργούς. Στο πρώτο ερώτημα, για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Τι προβλέψατε, κάλυψη σε είδος. Μόνο αυτή είναι η κάλυψη που παρέχεται. Μπορείτε να μας απαντήσετε αν μια εργαζόμενη γυναίκα που στον κλάδο είναι πλειοψηφία, όχι μόνο στους ξαναγούς αλλά και στον τουρισμό, έμεινε έγκυος και δεν είχε τις 200 ημέρες ασφάλισης λόγω της κατάστασης. Πριν το τοκετό, θα δικαιωθεί η άδεια, θα δικαιωθεί των επιδομάτων και χωρία αξιολογία. Η παροχή των επιδομάτων αυτών απαιτεί ενεργή εργασιακή σχέση. Οι εργαζόμενοι αυτοί που πλήττονται με κλειστές επιχειρήσεις, με κλειστό το επάγγελμα, με απόφαση της κυβέρνησης, πώς θεωρούνται από την κυβέρνηση, ως έχοντας ενεργή εργασιακή σχέση ή άνεργη. Οφείλετε λοιπόν να απαντήσετε. Οι 50 ημέρες ασφάλισης ως προϋπόθεση ασφαλιστικής κάλυψης μόνο για είδος είναι αλήθεια μέτρο στήριξης των εργαζομένων. Για το δεύτερο ερώτημα, για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες που δεν εργάστηκαν, Μάιο με Δεκέμβριο, όπως και το 2021, μέχρι να ασφαλιστεί η εργασία, δεν απαντήσατε. Η καταβολή των 1.868 ευρώ για το 2020 θεωρείται από εσάς προστασία των εργαζομένων. Δηλαδή τα 5 έως 7 ευρώ την ημέρα. Τι χρέη δημιουργούν όλη αυτή η κατάσταση στους εργαζόμενους. Πώς μπορούν να πληρώσουν αυτοί οι εργαζόμενοι ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Πώς μπορούν να τραφούν. Πώς μπορούν να πάρουν γάλα για τα παιδιά τους. Πώς είναι δυνατόν. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα συγκεκριμένα δεν απαντάτε. Και βέβαια και το άλλο. Εδώ το τμήμα της ασφάλισης, το Σύνταγμα. Το είδατε, το διερευνήσατε. Μπορείτε πράγματι αυτό το τμήμα να προχωρήσει τη μηχανογράφηση των ενσύμων τους. Ένα ζήτημα που οι ίδιοι σήμερα έχουν ανάγκη να προχωρήσει γιατί βρίσκονται μέσα σε έναν κυκαιώνα. Πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα θα θέλαμε την απάντηση που δυστυχώς δεν την είχαμε. Επίσης για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους. Τι προτείνετε, τι έχει το Υπουργείο, πώς θα ελέγξει το ΚΕΠΕ, πάνω σε ποια πρωτόκολλα θα πάει να ελέγξει, τέλος πάντων, αν πράγματι τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους ξεναγούς. Πάνω σε αυτά δεν υπήρξαν απαντήσεις, γι' αυτό λέμε ότι απαντήσατε γενικά και αόριστα, χωρίς με το πλαίσιο αυτό που λέτε, τι έκανε η κυβέρνηση, πόσα μέτρα πήρε, για ποιους τα πήρε. Εδώ όμως για το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς απάντηση δεν πήραμε και. Είπατε και για τους τουριστικούς υπαλλήλους. Εδώ έχουμε έγγραφο, κύριε Υπουργέ. Θα σας το δώσω εσάς, όχι στα πρακτικά, γιατί θα καταθέσουμε και αναφορά από το Σωματείο των Εργαζομένων στην Κέρκυρα, που λέει ότι παρόλα που εδώ λύσετε το θέμα, υποτίθεται, με τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία, όμως το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη δεν δέχεται τις αιτήσεις των νεοεισερχομένων στον κλάδο. Οι οποίοι από το 19 δεν δουλεύουν και είναι χωρίς καμία προστασία.